την αγαπάς πολύ, παρακαλώ. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα, η επόμενη καλεσμένη μας, καταρχήν είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί πρώτη φορά συνεντευξιαζόμαστε. Δεύτερον, είναι πολύ πολύ σπουδαία ηθοποιός, πολύ σπουδαία ηθοποιός. Ναι, πολύ σπουδαία ηθοποιός, πολύ πολύ σπουδαία ηθοποιός. Και έχει υπάρξει και έτσι γυναίκα που έχει δημιουργήσει πολλά πάθη στη ζωή της, ρε παιδί μου. Γελάει. Μαζί μας η φοβερή και μοναδική Μίρκα Παπακοσταντίνου. Παρακαλώ, παρακαλώ, μπορεί. Καλώς. Γεια σου, Μίρκα. Τι γίνεται? Καλώς ήρθες. Ωραία. Σας αγαπάει πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά, τι κάνετε? Πολύ. Την αγαπώ και την εκτιμώ την Μίρκα. Τι να κρατήσω από όλα αυτά που είπατε? Όλα. Γιατί? Τα πάθη κρατάω. Τα πάθη. Τα πάθη και τα μισή. Εγώ τα δημιούργησα ή μου τα δημιουργήσανε? Τι εννοείς, για πέρα, δεν το αναλύσουμε το θέμα. Πέταξε. Σε μια σχέση. Κάτσε τώρα, μια και με τσιγκλίζεις. Επειδή αυτή η καρέκλα είναι συμπαθέστατη κατά τα άλλα, δεν μπορώ να έχω ένα μαξιλάρι. Βέβαια, μπορείς. Στέλιο, ένα μαξιλάρι για την κυρία Παπακοσταντίνου, παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, να είστε αυτό, θεωρητική. Για πες μας λοιπόν τώρα, σε μια σχέση. Το πάθος ποιος. Με το καλημέρα. Εσύ με πήγες, ναι, 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 το πάθος ποιος σε δημιουργεί, η γυναίκα ή ο άντρας? Ή είναι η χημεία που ανάβει το. Εντελώς η χημεία είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Φέρατε και δύο. Για να με καταστρέψετε. Να είστε καλά. Εντάξει τώρα. Ναι, ναι. Για πες. Ποιο, η χημεία το δημιουργεί το πάθος? Ναι, ναι, η δημιουργία. 895. Άσχετο. Η χημεία. Πάντα η χημεία. Είναι βέβαια. Ναι. Ένας από μόνος του παίρνει ένα πάθος και πάει. Πού να το πάει? Όχι, ρε παιδί, είναι κάποιοι άνθρωποι, όπως να σου πω κάτι. Ναι. Είναι κάποιοι άνθρωποι, είτε άντρες είτε γυναίκες, κυρίως γυναίκες, οι οποίοι ανεξάρτητα της εμφάνισής τους, δεν έχει να κάνει με άμα είναι καλονή ή άλλη όχι, βγάζει κάτι το πολύ σεξ, το πολύ ζεστό, το πολύ αυτό. Πολύ τραβηχτικό, ας πούμε. Εσείς ανήκεις αυτή την κατηγορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανήκεις... Και για το πρώτο. Τη πρόταση όλων. Ναι. Ότι δεν είναι πολύ ωραία και αυτό. Εγώ όχι, όλα δεν τα είναι... κρατάω, Γιώργο μου. Δεν είπα αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κατάλαβα απόλυτα. Άλλο θέλω να πω. Είναι κάποιες του Hollywood ηθοποιοί, οι οποίες είναι υπερκούκλες. Ναι, ναι. Και δεν σου βγάζουν κάτι το ζεστό. Το σε... Εσύ βγάζεις κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θερμό, πάρα πολύ ζεστό. Είσαι αισθησιακή. Πολύ, ναι. Και γι' αυτό ακριβώς έχεις δημιουργήσει. Το δεχτώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Παρά που έχουν περάσει πολλά χρόνια. Όχι από τον αισθησιασμό, πάνω μου, γενικώς εννοώ. Ας το ξεπεράσουμε αυτό. Όχι, να το ξεπεράσουμε. Θέλω κάτι να σε ρωτήσω στα πάθη τώρα. Μια βέβαια στα πάθη. Τα λέω, ξέχασα. Όχι, θέλω να μείνω στα πάθη για να σε ρωτήσω το εξής. Εσύ με... τι είχε στο μυαλό σου λέγοντας τα πάθη στην έναρξη? Ότι ρε παιδί μου έχει κάνει σχέσεις με πολύ δυνατούς άντρες στη ζωή της και γάμους και σχέσεις με πολύ δυνατούς και σημαντικούς ανθρώπους. Παίζει ρόλο αυτό και μιλάω σημαντικούς, δεν μιλάω. Η ομορφιά για μένα είναι δευτερεύον. Ενώ σε επίπεδο προσωπικότητας. Θα κάνω μια παρένθεση. Το σημαντικό πέρα από το γενικό, στα ιδιωτικά είναι πολύ υποκειμενικό. Ναι. Σημαντικός μπορεί να είναι και ένας άνθρωπος που περνάει, να κάνει μια οποιαδήποτε δουλειά, mm-hmm. να είναι έτσι οτιδήποτε. Είναι. Αυτό λέω. Θα κάνω μια διευκρίνηση στο θέμα της προσωπικότητας και το πόσο σημαντικός είναι ένας άνθρωπος. Mm, προφανώς οι σχέσεις του καθενός άλλα λένε σε αυτόν και άλλα λένε στον κόσμο όπως τις βλέπει, βέβαια, ας πούμε. Έτσι, αλλά λέω βάσει τις γνώμες που εμείς έχουμε για κάποιους ανθρώπους. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι. Εγώ τώρα δεν έχω κάποιες εικόνες μπροστά μου, αλλά γενικά ένας άνθρωπος, ας πούμε, που είναι ο πρωθυπουργός μιας χώρας. Όχι της δικής μας, μιας άλλης χώρας. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Μπορεί στο σπίτι του να μην έχει χρόνο και με τη γυναίκα του να μην ασχολείται καθόλου. Ρε παιδί μου, να το πούμε απλά. Κάποιοι άνθρωποι στη ζωή μας είναι ερωτεύσιμοι και κάποιοι δεν είναι. Για να το κλείσουμε λοιπόν, θα το δεχτώ τον τίτλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Μετά το πάθος. Ναι. Σε παγωμένο εκεί θα το κλείσουμε. Θα πάμε. Εσύ πονούσες ή πονούσαν οι άλλοι? Μαζί είπαν αυτά. Κάτσε, όταν υπάρχει ένας χωρισμός, ένας από τους δύο τον δημιουργεί τον χωρισμό. Είτε πονάει έτσι κι αλλιώς. Είναι καλύτερα να φεύγεις εσύ. Ακόμα και όταν το προκαλείς εσύ. Ναι, 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 ναι. Βέβαια. Ασφαλώς. Πονάει. Δεν είναι μικρός θάνατος ο χωρισμός. Για να μην λέμε τέτοια προπρίωση. Έτσι κι αλλιώς. Αποχωρίζεις ένα κομμάτι τη ζωή σου, των συνήθειών. Για σκέψου αυτά. Ξυπνάς, κοιμάσαι, τρως, συνδιαλέγεσαι, έχεις κοινά πράγματα και κάποια στιγμή αυτό το κομμάτι φεύγει. Mm-hmm. Είναι πολύ άγριο. Mm-hmm. Δεν είναι απλό έτσι. Εσύ συνήθως έφευγες ή. Όχι, και τα δύο. Και τα δύο μου έχουν συμβεί, βεβαίως. Και τι σημαίνει για σένα τέλος? Γιατί μήπως με φανταζόσουν επειδή είπες πριν ότι τίναζα το μαλλί και έφευγε. Ναι, ναι. Όχι, όχι. Α, έτσι, ευχαριστώ. Εγώ θα το δεχτώ και αυτό. Ότι εσύ, ας πούμε, είσαι αυτή που έδινε στο τέλος. Όχι. Όχι. Και αυτό, και εκεί πάνε μαζί τα πράγματα. Μαζί πάνε για αυτά. Στη ζωή γενικά πάνε μαζί τα πράγματα. Δίνεις και παίρνεις. Και τι για σένα σημαίνει? Έτσι είναι και έτσι πρέπει να είναι. Μια καινούργια αρχή με έναν χωρισμό. Ακόμα και αυτές τις καθημερινότητες που ίσως κάποιος να την αποζητά. Ναι, σχετικό είναι αυτό. Εσύ αναφέρεις στο θέμα της ρουτίνας, της κακής συνήθειας, που η συνήθεια είναι πολλές φορές πολύ ωραίο πράγμα. Ακόμα και η κακή συνήθεια είναι ωραίο πράγμα. Ναι, 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 πάρα πολλές φορές. Γκρινιάζουμε,
Θα το ξέρετε κι εσείς από την κοινή σας ζωή. Γκρινιάζεις, γκρινιάζεις, λες, όχι, με ενοχλεί αυτό τη Φέη. Λέω, όχι, πολύ με ενοχλεί αυτό το Γιώργο. Την ώρα της, όταν κάνεις ένα μικρό απολογισμό της μέρας, αρχίζει και βαραίνει προς το καλό, όχι προς το κακό. Είναι ωραίο πράγμα οι σχέσεις γενικώς. Εσείς είστε δηλαδή. Ο διάλογος στις σχέσεις, οι σχέσεις. Είσαι ο έρωτας είναι ζωή. Και σάκες πάντα μερικά δηλαδή. Σου άρεσε δηλαδή να λειτουργείς και η ζωή μέσα στις σχέσεις σου άρεσε πάντα. Βεβαίως. Δεν είσαι από τους ανθρώπους που λένε, γιατί έχω ακούσει και πράγματα που είναι γυναίκες που λένε, α, εγώ δεν μπορώ και θέλω να είμαι μόνη μου και δεν μου αρέσει ο γάμος και η οικογένεια και αυτά και όχι, η μοναξιά. Όχι, και... όχι. Πολλές φορές είναι και ανάγκη. Βεβαίως και η μοναξιά, η επιλογή είναι ωραίο πράγμα το να μπορείς. Αλλά και σε μία σχέση μπορείς να επιλέγεις να είσαι μόνος. Να έχεις τις ώρες σου, τις συνήθειές σου. Τα πάντα γίνονται. Το αποδέχεται όμως ο άλλος αυτό. Δηλαδή, αν του πεις ότι εγώ θέλω τώρα την ιδιωτικότητά μου, θέλω να κάτσω να γράψω, να κάτσω να διαβάσω, να κάτσω να πάω μια βόλτα μόνη μου. Ελπίζω και εύχομαι ότι σε μια καλή σχέση που μου έχουν συμβεί εμένα στη ζωή μου γίνονται αυτά. Αλλά και η καταπίεση είναι μες στη σχέση. Είχες και κακές σχέσεις, δηλαδή είχες και σχέσεις καταπίεσης, ας πούμε. Και ο έρωτας σου είπα, μου έχουν... ό,τι δίνεις, παίρνεις. Ναι. Και εγώ καταπίεζα και με καταπίεζαν. Εκείνη τη χρονική στιγμή από το ίδιο άτομο γίνεται αυτή η συναλλαγή. Γιατί συνήθως λένε στη τον ζωή. Καλό ανακριτή και ο άλλο κάνει τον κακό. Ο καλός και ο κακός μπάτσος, ξέρει. Εγώ ποια είμαι, αγγελική. Συσυκαλή. Είναι ξανθιά, αγγελική και λέει, μα μη λες τέτοια Γιώργο, μη λες τέτοια Γιώργο και το φέρνει από εδώ και το φέρνει. Όχι, γιατί η γιαγιά μου λέει, παραδείγματος χάρη, στη ζωή αν κάνεις κάτι κακό, ναι. Μετά από... Ότι σου έρχεται. Σου έρχεται. Ναι. Εμένα ξέρεις πως το λέει η δικιά μου γιαγιά. Όποιος κατουράει στη θάλασσα το βρίσκει στα λάτι. Ωραίο. Έχει και ένα σόκινγκ κομμάτι. Πάρα πολύ καλό, ναι. Είναι. Όποιος... Πάρα πολύ καλό, αλλά πολλές φορές δεν υπάρχει τα λάτι, δεν υπάρχει θάλασσα, είναι πολλά. Μακάρι, δεν είναι έτσι πάντα. Η απόδοση δικαίου στη ζωή είναι πολύ σχετικό πράγμα. Και δεν μπορεί να κάθεσαι με αυτή την προοπτική ότι έκανα καλό, θα το πάρω. Την ώρα που το κάνεις, λέω για το καλό, λέω γενικότερα, δεν αναφέρομαι μόνο. Μιλάω στις φιλικές σχέσεις, στις ανθρώπινες. Το κάνεις γιατί το θες, δεν το κάνεις για να σου έρθει μετά. Με την έννοια του αλατιού και της παροιμίας της γιαγιάς του Γιώργου. Ανταλλακτικά. Ναι, ακριβώς. Εσύ τι από αυτά που έχεις κάνει σε προσωπικό επίπεδο θα ήθελες, ας πούμε. Όχι, από εδώ, μάλλον λάθος. Από εδώ και πέρα, σε προσωπικό, επίπεδο. Ναι. Πώς φαντάζεσαι τη ζωή σου, τι θα ήθελες να κάνεις από εδώ και πέρα, να σου συμβεί δηλαδή από εδώ και πέρα. Θα σου φανεί μικρό, αλλά δεν είναι. Θα ήθελα να ξυπνάω, να μπορώ να χαμογελάω κάποιες φορές, να κοιτάω τον ήλιο, να μπορώ να έχω κοντά μου το υγρό στοιχείο, τη θάλασσα ή το νερό που λατρεύω. Λατρεύεις τη θάλασσα. Πεθαίνω. Και δεν είναι απλό πράγμα, επειδή έχουμε περάσει όλη στη ζωή μας διάφορα και εγώ το να ξυπνά, το ξεχνάω, μη σου κάνω τώρα την πολύ φιλοσοφημένη, το κάνω γιατί είμαι σε αυτή τη θέση. Γκρινιάζω, φωνάζω, έχω όλες τις καθημερινότητες. Αλλά το να δεν είναι μικρό, ούτε κοντοπρόθεσμο, το να ξυπνάς, να κοιτάς τον ήλιο, να λες ζω. Είμαι υγιής. Και επίσης έλεγα η Σκάρλετ Οχάρα που έχει πει, αυτό το αύριο ξημερώνει μια άλλη μέρα, εκείνη το έλεγε πάνω στα Ποκαίδια βέβαια. Θυμάσαι την κλασική σκηνή. Θα ήθελα να είναι έτσι. Δεν το πετυχαίνω πάντα. Δεν σκέφτομαι δηλαδή μακροπρόθεσμα πράγματα. Δεν σκέφτομαι σχέσεις, δεν σκέφτομαι δουλειές. Σκέφτομαι. Αυτό το ξύπνημα θες να είναι μοναχικό ή να έχεις πάντα ένα σύντροφο δίπλα. Δηλαδή το ιδανικό ποιο είναι. Δεν υπάρχει ιδανικό, είναι θέμα στιγμής. Αν σου τύχει κάτι πάρα πολύ ωραίο, ένα σύντροφο που σου αρέσει πάρα πολύ. Και που σου ταιριάζει, είναι πάρα πολύ ωραίο ξύπνημα. Αν δεν είναι, ξυπνάς και μόνος. Είσαι πάντως άνθρωπος συντροφιάς. Σ' αρέσει αυτό. Ναι, βεβαίως. Έχω ζήσει και πάντα είχα μακροχρόνιες σχέσεις στη ζωή μου. Και πάντα είμαι της συντροφικότητας και των σχέσεων. Και των φιλικών σχέσεων. Αγαπώ τους ανθρώπους, αγαπώ τα μάτια, Μύρκα. Αγαπώ τα βλέμματα. Ναι, ναι. Είσαι σταθερή. Ναι, 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 πολύ. Άλλο το σταθερός, άλλο το πιστός. Δεν πάμε τώρα στις απιστίες. Και... ναι, πολύ, πολύ. Έχω φιλίες χρόνων. Μην το φιτιλιάζεις κι εσύ. Ναι, τώρα. Το, μα επίτηδες. Μα γιατί το κάνεις. Μα γιατί. Να το ξέρω, ήρθες με αυτές τις προθέσεις για να το φιτιλιάζεις. Εγώ διαφωνώ μαζί σου. Δηλαδή, γιατί είναι άλλο το σταθερός και το πιστός. Τι λες. Άμα εγώ είμαι σταθερός σε κάτι, γιατί να πιστήσω από αυτό, είτε είναι ερωτικό, είτε είναι επαγγελματικό, είτε είναι φιλικό. Γιώργο μου, γίνονται. Και στις καλύτερες οικογένειες. Στιγμή εννοείς, γίνεται δηλαδή. Ναι, ναι, γίνονται και στις καλύτερες οικογένειες. Δεν θα ήθελα να το διαχωρίσω, που λέτε εσείς συνήθως οι άντρες, εμείς οι άντρες και εμείς οι γυναίκες. Γίνονται. Δεν λέω ότι το έχω κάνει, μου το έχουν, επειδή είναι η επόμενη ερώτηση. Καλή είμαι, Φέ. Όχι, δεν θα σου έκανα την ερώτηση. Δεν θα σου έκανα την ερώτηση ότι έχεις κάνει, αν σου έχουν κάνει. Θα σου έκανα την ερώτηση όμως, αν μετά, εάν γίνει,
αισθάνεσαι καλά ή δεν αισθάνεσαι καλά. Αισθάνεσαι τύψη άμα γίνει, ας πούμε. Αφού είσαι σταθερός, το να μείνεις πιστός μπορεί να σου δημιουργεί τύψεις. Ενοχές. Αυτές είναι σκέψεις, παιδιά, που όταν γίνονται τις σκέφτεσαι. Η συζήτηση που κάνουμε πριν ή πολύ μετά, όταν έχει περάσει το έγκλημα, εντός εισαγωγικών, το αντιμετωπίζεις κάθε φορά διαφορετικά. Ναι. Το αντιμετωπίζεις με την ακαδημαϊκή έννοια, όχι εγώ, όποιος το κάνει. Ενώ είναι πράγμα που το αντιμετωπίζεις εκείνη τη στιγμή. Ναι. Δεν είναι δηλαδή, τώρα μπορεί να μιλάμε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ήρεμα. Εγώ ξέρεις ποια ερώτηση θα έκανα σε αυτό το θέμα που έχει να κάνει με το χαρακτήρα σου και τη σταθερότητα σαν άνθρωπος που έχεις. Μετά συνεχίζεις, άσχετα αν έχει γίνει από σένα, από τον άλλο, στιγμιαία, είναι έντονο ή όχι. Πάντα είναι όταν ήμουν πιο μικρή, για να σας απαντήσω ευθέως, ήμουν πολύ πιο έντονη στις αντιδράσεις, το πάθος που λέμε, πολύ πιο έντονη και πολύ πιο ακραία στις αντιδράσεις. Και στο καλό και στο κακό, στο κόκκινο. Με τα χρόνια έρχεται λίγο η λογική, όχι συμβιβαστικά, δεν μου αρέσει να λέω για τη σχέση. Συμβιβασμός δεν είναι και ωραία λέξη καθόλου, γενικότερα. Με τα χρόνια απαλύνονται οι γωνίες. Ή εύχομαι ότι το έχω κάνει. Ότι με τα χρόνια έλεγα, γιατί έπρεπε, να λέω ότι στρογγυλεύω από μέσα και απ' έξω και το θεωρούσα καλό, όχι το απ' έξω, το από μέσα. Ότι όποιες γωνίες έχουμε, αν μπορούμε, να τις στρογγυλεύουμε για να μην είμαστε ακραίοι στις όποιες αντιδράσεις. Δεν το έχω καταφέρει, ξαναλέω. Ο χαρακτήρας βγαίνει. Ωραίο είναι που το κόκκινο βγαίνει πολλές φορές. Και δεν βγαίνει μόνο στο θυμό, βγαίνει και στο καλό. Είχα διαβάσει μια συνέντευξή σου που μου έδωσε ο Μανώλης να διαβάσω, ο Σκοπελίτης, που έλεγε ότι έχεις περάσει περίοδος κατάθλιψης, ότι έχεις πάει σε ψυχολόγο, ότι δεν έχεις ολοκληρώσει όμως. Όχι, όχι. Ξέρεις, είχα μια, δεν ξέρω αν ήταν η γενιά η δικιά μας, όχι η δικιά σας, που είχε μια αντίδραση ότι η ψυχολόγος μη σήμαινε και τρελός, σήμαινε ότι έχεις ανάγκη. Είχαμε περάσει. Η γενιά η δικιά μας, επειδή είχε άλλα προβλήματα και επιβίωσης ακόμα, γενικότερα, και τα πολιτικά και είμαστε στο κόκκινο λοιπόν που λέμε, αντιδρούσαμε λίγο πιο ακραία, ότι αχ θα πάω, άρα έχω ανάγκη, άρα είμαι τρελός, δηλαδή χαζά πράγματα. Βεβαίως έχω περάσει. Αλλά δεν το ολοκληρώσα. Δηλαδή πήγα, μίλησα λίγο με τον άνθρωπο, μου είπε κάτι, δεν ξαναπήγα. Είχα πάντα έναν εγωισμό πολύ κακό να λέω ότι το ρυθμίζω. Το ρυθμίζω. Είναι πολύ κακό, πιστέψτε. Είναι λάθος αυτό, πιστεύεις. Λάθος είναι. Ένας ευφυής άνθρωπος δεν μπορεί να το ρυθμίσει, δεν μπορεί να αντιληφθεί. Ναι, τι και εγώ έτσι είμαι σίγουρη ότι και εσύ το σκέφτεσαι έτσι. Γιατί λέω, κάτσε. Το βλέπεις. Το παλεύεις με τη λογική. Παρόλα αυτά, είναι κάτι, είναι... δεν είναι ότι ο άλλος σου λέει κάτι άλλο. Ή ότι θα σου ανοίξει, θα πεις πω που μου είπε κάτι που δεν ήξερα. Την ώρα όμως που θα το εκφράσεις, θα το εκφέρεις, θα το ακούσεις, κάτι γίνεται και τοποθετείται σε άλλη βάση. Γιατί και εγώ αυτή τη άποψη και εξακολουθώ να είμαι. Ότι δεν μπορώ να το ρυθμίσω, ρε παιδί μου. Κάτσε τώρα, σιγά. Το βλέπω το πρόβλημα, βλέπω ποιο είναι, βλέπω πως είμαι εγώ, άρα τι γίνεται. Δεν είναι μαθηματικά η ψυχή, είναι περίεργο, πάμε, σου γλιστράει. Φεύγει, είναι αέρας, είναι αίσθηση, πάει και χώνεται σε κάποιες γωνιές του μυαλού, σε κάποιες γωνιές εδώ πίσω και αφήνει μικρές σκιές, μικρές βρωμίτσες που καλό είναι να μπορούμε να τις καθαρίζουμε. Όταν περνάς μια τέτοια φάση, κατάθλιψης, το καταλαβαίνεις εσύ ή είναι κάποιοι που σου το λένε? Δηλαδή είναι η θεία σου? Όχι, εγώ κλείνομαι συνήθως. Καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι δεν είσαι καλά ή... είναι κάτι που μετά από καιρό θα αναγκαστεί κάποιος άνθρωπος να σου το πει. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Και κλείνομαι πάλι από εγωισμό. Αναφέρομαι στον Γιώργο, γιατί τον βλέπω ότι προς τα εκεί. Κλείνομαι, προτιμώ να το κάνω μόνη μου, που επίσης είναι κακό. Παρόλο ότι έχω φίλους και τέτοια. Το λέω στους φίλους μας, αλλά κυρίως κλείνομαι.